τιμολόγια για παράνομη επιστροφή ΦΠΑ. Τους επιβλήθηκε πρόστιμο 600.000 ευρώ. Αλλά και μια επιχείρηση τυποποίησης κηπευτικών όπως ντομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, σπανάκι που εξέδιδε και ελάμβανε πλαστά τιμολόγια από αγρότες. Η καμπάνα έφτασε τα 3.600.000. Κανένας δεν έβλεπε το φαγοπότη. Είναι περιπτώσεις τρανταχτές που κανονικά δηλαδή αυτοί που κάνανε τον έλεγχο, υποτίθεται ότι πρέπει να κάνανε τον έλεγχο, δεν χρειάζονται. Κατευθείαν πρέπει να τους στείλει στον εισαγγελέα κατευθείαν τους. Υπάρχει παραγωγή στη Μεσσηνία από Μοσχάρι που να κάνει 2 εκατομμύρια τζιρό. Με άλλα λόγια, ο συνεταιρισμός δεν έψαχνε τους αγρότες γιατί δεν ήταν δουλειά του. Γνώριζε όμως. Υπήρχαν παραγωγοί από Μοσχάρι με τιμολόγια πλαστά που δεν είχαν καμία σχέση και δράση με Μοσχάρι με το συγκεκριμένο προϊόν. Δηλαδή, ένας, φαίνεται από Μοσχάρι αν είναι παραγωγός, αν είναι ολοπαραγωγός, αν είναι σταφυτοπαραγωγός, να έχουν σχέση με τα τιμολόγια. Αυτά τα τιμολόγια ήταν πέρα και έξω. Και όμως, το γεγονός ότι υπήρχαν παραγωγοί με 1 και με 2 εκατομμύρια τιμολόγια, από μόνοι τους έπρεπε αυτοί να τα ελέγξουν. Δεν γινόταν κανένας έλεγχος. Όταν μόλις πριν από 2 χρόνια άρχισε ο έλεγχος, άρχισαν και οι αποκαλύψεις. Είχε στηθεί ένα πάρτι, ένα κύκλωμα που διακινούσε τιμολόγια προκειμένου να παίρνει πίσω ΦΠΑ. Χρησιμοποιούσαν διάφοροι το τέχνασμα των εικονικών τιμολογίων για να παίρνουν επιστροφές ΦΠΑ από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σκανδαλώδης είναι σύμφωνα με το ΣΔΟΕ και η απάτη που έστησε επιχείρηση οικοδομικών εργασιών, η οποία προμήθευε μεγάλες κατασκευαστικές με πλαστά τιμολόγια, προκειμένου να υπερτιμολογούν έργα που έπαιρναν μέσω του ΕΣΠΑ. Το πρόστιμο στην επιχείρηση έφτασε τα 3 εκατομμύρια και στις κατασκευαστικές που ήταν στο κόλπο το 1 εκατομμύριο 300.000 ευρώ. Αλλά η υπόθεση έχει κι άλλο ζουμί. Υπάρχει και ένα υπόλοιπο κομμάτι που είναι προς επεξεργασία, που οι εκτιμόμενες διαφορές απόκρισης του δήματος είναι περίπου πάνω από 10 εκατομμύρια. Δείτε όμως τι είχε σκαρφιστεί ο ιδιοκτήτης μιας εμπορικής κατασκευαστικής εταιρείας στην Κόρινθο. Εμφάνιζε επί χρόνια πλαστά τιμολόγια από ανύπαρκτους προμηθευτές, πετυχαίνοντας επιστροφή ΦΠΑ 1.000 ευρώ. Το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση αγγίζει τις 850.000. Ο εισαγγελέας έχει πιάσει ήδη δουλειά και οι άντρες του ΔΟΕ Πελοποννήσου έχουν γράψει εκατοντάδες σελίδες στις εκθέσεις τους, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το πάρτι με τα εικονικά τιμολόγια, τους ανύπαρκτους προμηθευτές και τις τεράστιες υπερτιμολογήσεις αδειάζει τα ταμεία του κράτους εδώ και δεκαετίες.